αυτό που θέλανε. Όμως εμείς σταθήκαμε. Μπορεί να κλάψαμε, μπορεί να λυπηθήκαμε, αλλά δεν λυγίσαμε. Εδώ μέσα είναι η ψυχή μου, είναι οι άνθρωποι μου, είναι αυτοί που χάθηκαν, είναι αυτοί που χτυπηθήκανε, είναι αυτοί που εξαφανιστήκανε. Έτσι, με αυτούς ζω. Ακούω, άμα κλείσω τα μάτια μου και κλείσω και τα αυτιά μου, σε κάποια στιγμή, ακούω τις φωνές και τα βογγητά και τα όχ, της Βαγγελίτσας της Σκευοφύλακα, που ήταν στη σκηνή μου, στη σκηνή της δίπλα μου. Η Μακρόνισσος επιλέγεται το 1947 ως τόπος σοφρονισμού των πολιτικών αντιπάλων της κυβέρνησης. Αρχικά μόνο για στρατιώτες και αξιωματικούς, από το 1949 και για πολίτες, προληπτικώς συλληφθέντες και πολιτικούς εξόριστους. Ψυχολογικός και σωματικός καταναγκασμός, ηθική εκμυδένιση, ομή βία. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούσαν οι βασανιστές για να αναμορφώσουν, όπως έλεγαν, τους κρατούμενους στη Μακρόνισσο. Μετά τη μαζική αποστολή των πολιτικών εξορίστων με το ψήφισμα περί μέτρων εθνικής αναμορφώσεως τον Οκτώβριο του 1949, ιδρύεται ο Οργανισμός Αναμορφωτηρίων Μακρονήσου, σκοπός του οποίου ήταν η δια της διαφωτίσεως και διαπαιδαγωγήσεως αναμόρφωσης των κρατουμένων. Απάνθρωπα βασανιστήρια προκειμένου να υπογράψουν τις περίφημες δηλώσεις μετανοίας «Επιστημονικός ο τρόπος βασανισμού». Και όπως έλεγαν οι εμπνευστές της εθνικής αναμόρφωσης, η καλύτερη μέθοδος ήταν να ακούς τον πόνο του διπλανού. Η Μακρόνισσος ήταν αποτέλεσμα μιας πολύ επιστημονικής, μπορείς να σας πω με ψυχιάτρους και ψυχολόγους, και πώς θα μπορέσουν να σου αλλάξουν το μυαλό. Και μας λέει ο διοικητής, όσοι εισέρχονται και δεν συνέρχονται, δεν εξέρχονται. Είτε το θέλετε, είτε δεν το θέλετε, αφού εμείς το θέλουμε, θα υπογράψετε επάνω στο φορείο και αν βρεθούν φορεία να σας μεταφέρουν. Στα τέλη της δεκαετίας του 50 η Μακρόνισσος καταργείται ως τόπος εξορίας και βασανιστηρίων, η ιστορία της όμως παραμένει ζωντανή. 13 μαρτυρίες μακρονισιωτών που συγκέντρωσε ο δημοσιογράφος Θανάσης Κάπος περιλαμβάνονται μαζί με αρχιακό υλικό στη συλλεκτική έκδοση Ενθύμια Μακρονήσου, που παρουσιάστηκε σε εκδήλωση στη Μακρόνισσο και εντάσσεται στην προσπάθεια να χαρακτηριστεί η Μακρόνισσος μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Μην ξεχνάμε ότι η λάθος μνήμη την οποία ζούμε σε πολλές εκφάνσεις, πολιτικά, κοινωνικά και ιστορικά, σκοτώνει δύο φορές. Η Μακρόνισσος κηρύχθηκε ιστορικός τόπος το Μάιο του 1989 με απόφαση της Μελίνας Μερκούρη. Το μήνυμα της διεκδίκησης...